Νέα προγράμματα διακανονισμών των ληξιπρόδεσμων οφειλών ηλεκτρική ενέργεια, καθώ και μειώσει στα τιμολόγια για εκείνου που προκαταβάλουν όλο το ποσό του ετήσιου λογαριασμού ρεύματο, ετοιμάζει η ΔΕΗ. Παράλληλα, η δημόσια επιχείρηση παρέτεινε σιωπηρά μέχρι την Παρασκευή 6 του Γενάρη την ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμή χρεών σε 36 δόσει με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 10 ευρώ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίε του Έθνου, το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗ αναμένεται να αποφασίσει στη συνεδρίασή του την ερχόμενη Δευτέρα 9 του μήνα την καθιέρωση νέων κινήτρων για τη ρύθμιση των απλήρωτων λογαριασμών. Πρώτον, εξετάζεται η καθιέρωση πιθανότατα τριών κατηγοριών αποπληρωμή των υπερημηριών χρεών με αντίστοιχου αριθμού δόσεων. Πηγέ αναφέρουν ότι θα ισχύουν τα προγράμματα ρύθμιση σε 18, 24 και 36 μηνιαίε δόσει. Αυτά θα απευθύνονται στου πελάτε τη ΔΕΗ ανάλογα με το ύψο των οφειλών και την οικονομική κατάσταση του φιλέτη. Θα υπάρχει κατώτατο ποσό μηνιαία καταβολή σε κάθε κατηγορία. Εξετάζεται επίση η διευκόλυνση σε συνδυασμό με κίνητρο για όσου έχουν απλήρωτου λογαριασμού ύψου έω 1000 ευρώ. Ένα από τα σενάρια που μελετούν οι υπηρεσίε τη ΔΕΗ είναι ένα παγώνιο φιλί και εφόσον οι καταναλωτέ είναι συνεπεί στην πληρωμή των λογαριασμών του, αυτή να μειώνεται κατά κάποιο ποσό το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Η εταιρεία όμω αναμένεται να ανακοινώσει και την παροχή συγκεκριμένου ποσοστού έκτο στου πελάτε, εκείνου που προκαταβάλουν την αξία τη κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια για όλο το 2017. Σκοπό αυτή τη κίνηση είναι να συγκρατήσει του πελάτε τη, οι οποίοι αναζητούν οικονομικότερε λύσει στι ιδιωτικέ εταιρείε προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια. Εξάλλου, η διοίκηση τη ΔΕΗ αποτιμά θετικά το πρόγραμμα διακανονισμών των 36 δόσεων που έτρεξε το προηγούμενο διάστημα, καθώ εκτιμά ότι 610.000 πελάτε τη διευθέτησαν απλήρωτου λογαριασμού συνολικού ύψου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά το 70% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προ την εταιρεία. Στο 1.150.000 ανέρχονται οι οικιακοί πελάτε και επιχειρήσει που δεν υπήρχαν σε ρυθμίσει των 36 δόσεων.